Ότι μετά από έναν πολυετή, όπως είπα πιο πριν, αλλά και ειλικρινή διάλογο με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την Εκκλησία της Ελλάδος, βρισκόμαστε μπροστά σε, μια, σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, συμφωνίας, αλλά μια συμφωνία, την οποία θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω ιστορικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό όχι μόνο διότι επιλύει εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών, που έχουν ανακύψει από τη δεκαετία του 20, αλλά κυρίως διότι α, είναι μία συμφωνία προς όφελος και των δύο πλευρών. Θα ήθελα, λοιπόν, πριν α, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, να μου επιτρέψετε να διαβάσω το κοινό ανακοινωθέν Εκκλησίας Πολιτείας, το οποίο καταλήξαμε σήμερα και το οποίο εκφράζει τόσο το αποτέλεσμα του μέχρι σήμερα διαλόγου μας όσο και τις προθέσεις μας για το πλαίσιο στο οποίο προτιθέμεθα να κινηθούμε στο άμεσο μέλλον, στο βαθμό βεβαίως που α, τόσο η ιεραρχία, όσο και το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συγκληθούν για να εγκρίνουν αυτό το πλαίσιο, το εγκρίνουν και α, δώσουν το έναυσμα για να προχωρήσουμε περαιτέρω στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κοινό ανακοινοθέν, λοιπόν, Πολιτείας-Εκκλησίας της Ελλάδας. Μετά από έναν πολυετή, αναλυτικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, διάλογο ο οποίος διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και σεβασμού, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συνενετικές και αμοιβαία αποδεκτές και εποφελείς πρωτοβουλίες που αφορούν τον εξορθολογισμό των σχέσεών μας. Στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμωτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του ελληνικού κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. Για τον λόγο αυτό, εκφράζουμε σήμερα την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας που θα πάρει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης. Και πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής. Πρώτον, το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939, οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος 1731-1939, απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται τις αξίας της. Σημείο δεύτερο. Το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε την μισθοδοσία του κλήρου ως με ευρεία έννοια αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε. Σημείο 3. Το ελληνικό δημόσιο και η εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξή ω δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την ενιαία αρχή πληρωμών. Τέσσερα, το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίω την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μιστολογικές μεταβολές του ελληνικού δημοσίου. 5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη συμφωνία αυτή παρετείται εναντί κάθε άλλη αξίωση για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία. 6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται αποκλειστικά για την μισθοδοσία των κληρικών με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών. 7. Με τη Συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και ο σημερινός αριθμός των Λαϊκών Υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. 8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απέτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης. 9. Το Ελληνικό Δημόσιο και Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας. 10. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού. 11 το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει την διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων μεταξύ ελληνικού δημοσίου και εκκλησίας της Ελλάδας περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν ταμείο προς αξιοποίηση. 12 τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο ελληνικό δημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος. 13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων ή των αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο Ταμείο Αξιοποίηση Εκκλησιαστική Περιουσία. Σημείο 14. Η ήδη συσταθήσα με το νόμο 4182 του 13 Εταιρεία Αξιοποίηση Ακίνητη Εκκλησιαστική Περιουσία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιερά Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εντάσσεται επίση στο Ταμείο Αξιοποίηση Εκκλησιαστική Περιουσία και διοικείται με το σημερινό κατανόμο καθεστώς. Και σημείο 15ο, οι παραπάνω δεσμεύσει των δύο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας στο σύνολό της. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι σήμερα επιχειρούμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς τα μπρος, εποφελία της Εκκλησίας αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο διότι χάρη στις δικές του πρωτοβουλίες, στις δικές του άοπνες προσπάθειες υπάρχει αυτή η ιστορική δυνατότητα που θα δώσει την προοπτική μιας σύγχρονης και αυτοδύναμης Εκκλησίας σε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος.